Η τρένοσε, νίκιαζε τα τρένα από τη ΓΙΟΣΕ. Τα τρένα τα οποία νίκιαζε είχαν πιστοποιητικά ασφαλείας των τελευταίων προδιαγραφών που καθόριζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαν τα πιστοποιητικά της εποχής που βγήκαν σε κυκλοφορία. Κοιτάξτε, σε κάθε περίοδο, επειδή όλα αυτά τα στοιχεία προβλέπονται να πιστοποιούνται από notified bodies, από πιστοποιημένα κέντρα, εκτιμώ ότι θα τα είχαν. Το στοιχείο αυτό που λέτε την περίοδο που ήμουνα εγώ διευθύνων του ΟΣΕ, δεν το είχαμε στα χέρια μας. Είσαστε στην Τρένοσε. Στην Τρένοσε τα πιστοποιητικά ασφαλείας υπήρχαν όλα. Προσέξτε, κυκλοφορούσαν τρένα με προδιαγραφές παλαιότερων εποχών. Κοιτάξτε, οι προδιαγραφές κάθε περιόδου καθορίζονται με βάση τα στοιχεία που αντιστοιχούν στην περίοδο και τις δυνατότητες που τρέχουν. Αλλά κατ' ελάχιστο υπάρχει ο ελάχιστος όρος που καλύπτεται από την εθνική νομοθεσία και τις διατάξεις που διέπουν κυρίως τους ελληνικούς κανονισμούς που μέχρι το 10 ήταν από τον ΟΣΕ. Άρα είχαν προδιαγραφές ασφαλείας που κατ' ελάχιστο τις καθόριζε το δίκτυο. Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, να κυκλοφορήσουν αλλιώς. Για τις συγκεκριμένες προδιαγραφές πυρασφάλειας δεν έχω ειδική γνώση. Δεν έχετε δίκιο. Ούτε ότι υπήρχαν με διαφορετικές προδιαγραφές βαγόνια που κυκλοφορούσαν. Διαφορετικές προδιαγραφές, αλλά λέω ότι κατ' ελάχιστο. Το κατελάχιστο θα το αφήσουμε. Απ' έξω να δούμε το maximum. Γιατί μιλάμε για ασφάλεια. Άρα πρέπει να έχει το maximum και όχι το ελάχιστο. Αυτά που ισχύουν σήμερα και όχι αυτά που ισχύαν πριν από 20 χρόνια. Αυτά που ισχύουν σαν κανονισμοί στο εθνικό δίκτυο τα είχαν πάντα. Ισχύαν λοιπόν διαφορετικοί κανονισμοί. Δεκτό. Οι αμαξοστοιχίες πριν το 97 είχαν τους παλιούς κανονισμούς, οι επόμενες είχαν άλλους κανονισμούς. Και οι πιο καινούριοι είχαν άλλου κανόνε. Αλλά για την πυρασφάλεια, όπως ξέρετε. Από αυτή την άποψη. Για την πυρασφάλεια ανανεώνονται, αν δεν κάνω λάθος, είτε σε αιτήσια είτε κάθε δύο χρόνια οι άδειες από την πυροσβεστική. Έχω την αίσθηση. Πρέπει να ρωτήσουμε τον Διευθυντή Ασφαλείας του ΟΣΕ για να μας πει. Μάλιστα. Είπατε ότι το 2010-11 σταμάτησε να λειτουργεί η Ακαδημία των Μηχανοδηγών. Ναι. Μετά πώς εκπαιδεύονταν οι μηχανοδηγοί? Εκείνη την περίοδο δεν υπήρξε εκπαίδευση μηχανοδηγών. Στη συνέχεια με την επαναλειτουργία της εκπαιδεύονταν με πιστοποιημένο προσωπικό το οποίο είχε ενταχθεί δηλαδή, στο Μητρό της Ακαδημία, ΡΑΣ. Τώρα λειτουργεί η Ακαδημία. Βεβαίως, ναι. Ποιος την έβαλε σε λειτουργία, πότε εμείς μπήκε πάλι? Εμείς την βάλαμε. Σαν η διοίκηση δική μας το ΟΣΕ το 2018. Μάλιστα. Και εκπαιδεύτηκαν η πρώτη και η δεύτερη σειρά επί της με τις ίδιες προϋποθέσεις που εκπαιδευόσαντε στο παρελθόν? Όχι, με εξυγχρονισμένες προϋποθέσεις και με εφαρμογή του νέου κανονισμού κυκλοφορίας. Ο νέος κανονισμός προέβλεπε μεγαλύτερη εκπαίδευση ή μικρότερη από ό,τι στο παρελθόν? Η εκπαίδευση ήταν αρκετά μεγάλη, δεν μειώθηκε. Το περιεχόμενο εξυγχρονίστηκε. Και η πρακτική τους. Ουσιαστικά, για παράδειγμα, οι ατμομηχανές που ήταν παλιά μέσα στο περιεχόμενο δεν είχαν νόημα πια, έγινε διδακτικό μάθημα. Και η πρακτική τους. Η πρακτική τους, οι μηχανοδηγοί έχουν ευρωπαϊκή άδεια μηχανοδήγησης, που είναι το πρώτο δίπλωμα που παίρνουν. Ναι, σε σχέση με το παρελθόν, να ήταν μικρότερες διάρκειες ή μεγαλύτερες? Όχι, είναι, πρέπει να έχουμε από τις μεγαλύτερες διάρκειες στην Ευρώπη. Υπάρχουν αλλού μικρότερες. Οι μηχανοδηγοί έχουν. Δεν σας λέω τώρα αν είναι μεγαλύτερα σε σχέση με το μέσο. Σας λέω σε σχέση με το παρελθόν ήταν μεγαλύτερη διάρκεια ή μικρότερη? Σε διάρκεια νομίζω ίδια. Δεν πρέπει να άλλαξει. Δεν θυμάμαι. Δεν αυτό, είστε σίγουρος? Δεν θέλω να σας πω κάποιο στοιχείο το οποίο να μην. Για τους σταθμάρχες. Για τους σταθμάρχες υπήρχε στην αρχή πρόβλεψη για 900 ώρες στην περίοδο μου. Και έγινε πόσες έγιναν μετά? Μειώθηκε στις 750 και 250 πήγαν σε πρακτική. Πότε μειώθηκε αυτό? Το 19 δεν μειώθηκε με το γενικό κανονισμό, το καινούριο? Όχι, καμιά σχέση με το γενικό κανονισμό. Πότε μειώθηκε? Γιατί το 19 μας είπαν ότι μειώθηκαν. Ποιο? Και άλλαξε. Οι ώρες όχι. Η διδασκαλία των σταθμαρχών ουσιαστικά ήταν ένα περιεχόμενο για το οποίο υπεύθυνος ήταν ο ΟΣΕ, η Διεύθυνση Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, απαιτούσε να είναι διευθυντικά στελέχη. Δεν άλλαξε επί της εποχής σας δηλαδή? Όχι. Οι ώρες διδασκαλίας. 900 ώρες ήταν.
επί της εποχής σας. Ναι, ναι. Θυμάστε πότε άλλαξε και πήγε σε 700... Δεν έχω αίσθηση. Δεν έχετε αίσθηση στο πότε άλλαξε. Δεν έχω αίσθηση. Μάλιστα. Είχε υπάρξει πρόταση. Εγώ αυτό θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να είναι δεύτερο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ να μειωθεί, είχα αρνητική εισήγηση και το καθυστέρησα το θέμα. Αν έγινε στη συνέχεια, δεν το θυμάμαι καθόλου. Ίσως πρέπει να ρωτήσω τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Η μηχανοδηγή... Κοιτάξτε, ένα σημείο που είναι ουσιαστικό είναι ότι ήταν σημαντικό και είχε ζητηθεί από τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας να ενισχυθεί το κομμάτι της πρακτικής εναντί της θεωρίας. Και πώς ενισχύθηκε, μειώνοντας την πρακτική? Όχι, αυξάνοντας την πρακτική. Πώς αυξάθηκε η πρακτική, δηλαδή, ενώ λέγατε ότι έπρεπε να έχει 2 χρόνια προϋπηρεσία. 600 ώρες για παράδειγμα. 2 χρόνια προϋπηρεσία ως βοηθός, κάνοντας άλλες δουλειές και μετά να ξαναπάρει πάλι να ξαναδώσει εξετάσεις. Αυτό για... υπήρχε τώρα, δεν υπάρχει αυτό. Κανένα, δεν μιλάω δεν είναι πρακτικό αυτό. Δεν μιλάω γι' αυτό. Α, δεν μιλάτε γι' αυτό. Όχι, μιλάω για άλλο πράγμα. Μιλάω για την αρχική εκπαίδευση σταθμαρχών. Ναι, ναι. Η αρχική εκπαίδευση των σταθμαρχών όμως προϋπόθηκε 2 χρόνια μεταβατικά. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Αυτό είναι προς όφελος. Όχι. Δεν α, λοιπόν, τι μου λέτε ότι ενισχύθηκε η πρακτική? Όχι, ενισχύθηκε η πρακτική σε σχέση με την δασκαλία μέσα στις 900 ώρες. Εντάξει, ώρες, ναι, ναι, ναι. Κατανοητό, εντάξει. Οι μηχανοδηγοί πέρανε μπόνους επίτευξης στόχου, δηλαδή έγκαιρης άφιξης του δρομολογίου στο τελικό του σκοπό. 20 χρόνια πριν από εμάς. 20 χρόνια πριν από εσάς. Μετέπειτα δεν είχαν όχι, πάλι ποτέ. Αυτή το. Όχι. Ποτέ. Ποτέ και είχε καταργηθεί. Καταργήθηκε η επιδοματική πολιτική από το 10. Και να, να ήθελε κάποιος να δώσει, πώς θα το έκανε. Ναι. Όταν εσείς ήσασταν πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος των ΟΣΕ, οι 5 συμβάσεις που τρέχανε, σε ποιο επίπεδο βρισκόσατε? Κοιτάξτε, η 717 σας είπα ήταν... Μας είπατε η 717, ναι. Εφόσον είχε 65%, όπως είπατε, παράδοση του έργου, γιατί χρειάστηκε να γίνει και τροποποιητική και μάλιστα με αύξηση του κόστους? Κοιτάξτε, το σημαντικό σημείο ήταν ότι τα TEMP 35 και τα TEMP 42 δεν υπήρχαν πια. Δηλαδή τα συστήματα τα οποία θα δίνανε τηλεχειρισμό δεν κατασκευάζονταν γιατί είχε τελειώσει η περίοδος λειτουργίας τους. Ναι. Και οι πολλαπλές παρατάσεις εκτέλεσης που δίνωσατε, εφόσον πήγαινε καλά, γιατί δίνωσατε τόσες πολλαπλές παρατάσεις? Σε σημαντικό βαθμό ήταν ένα έργο που εξελισσόταν σε λειτουργία. Τα δεύτερα κομμάτια δεν μπορώ να έχω άποψη, ήταν έργο της... Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στις υπόλοιπες συμβάσεις. Η 635... Η 635 ολοκληρώθηκε την περίοδο που είμαστε εμείς. Νομίζω ολοκληρώθηκε πριν αναλάβω εγώ τον ΟΣΕ. Το κομμάτι αυτό. Που ήταν το κομμάτι... Ναι. Υπήρχε το ζήτημα της Κορίνθου με τη σηματοδότηση, ναι, που είχε αποξηλωθεί λόγω κατασκευής έργων, το οποίο ακολούθησε στη συνέχεια. Η 1012 του 2006... 1012, θυμίστε μου, είναι η... Είναι για το GSMR. Το GSMR. Το GSMR ολοκληρώθηκε. Η πρώτη φάση επί της περίοδου της δικής μου... Και συζήτησα, αναφέρθηκα προηγουμένως και σε νέα. Εδώ όμως, οι εμπειρογνώμονες, ναι, λένε ότι αυτή ουσιαστικά παραδόθηκε το 2021. Ναι. 22 για να πιστοποιηθεί. Γι' αυτό σας λέω πρώτη φάση. Ναι, άρα λοιπόν δεν είχε ολοκληρωθεί. 20 χρόνια μετά. Φάση. 20 χρόνια μετά λοιπόν δεν ολοκληρώθηκε. Πρέπει διετή. Μην ξεχνάτε όμως ένα διάρκεια σημείο, κύριε Καραθανασόπουλε. Ένα βασικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι το κομμάτι της νέας γραμμής, το Τηθωρέα Δομοκός, ολοκληρώθηκε το 19. Πώς θα ολοκληρωθεί η σύμβαση GSMR σε αυτό το κομμάτι? Αυτοί που το αποφάσισαν τις συμβάσεις και δίναν και τις παρατάσεις, έπρεπε να το είχα σκεφτεί. Τρενοσέ δηλαδή. Η εργοσέ. Δηλαδή. Και να μην υπογράφει τέτοιες συμβάσεις. Ναι, αλλά το ΣΕΟΔΕΣ, ναι, τα ζητήματα των συμβάσεων σε έργα πολύπλοκα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα που μεταβάλλουν το σχεδιασμό και κάποιες αποκλίσεις που είναι σημαντικές. Για παράδειγμα,
αν με τις σηματοδοτήσεις του 2000 που παραμένανε σε λειτουργία τα έργα, οι συμβάσεις του 2008 ερχόντουσαν να ολοκληρώσουν εκείνο το κομμάτι. Οι καταστροφές όμως οδηγήσανε στο να χρειάζεται καταρχήν μάλιστα να γίνει ανάταξη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για ολοκλήρωση. Η 10.004 του 7. 10.004-10.005 ήταν συμβάσεις προμηθειών, δεν ήταν συμβάσεις έργων. Για το ETCS δεν ήταν. Ναι, αλλά συμβάσεις προμηθειών. Ναι, είναι... λέω, πότε ολοκληρώθηκαν, θέλω να ξέρω. Και το... οι 10.007 και οι 10.006. Οι 10.004 και 10.005. Ναι. Οι συμβάσεις παράδοσης υλικού πρέπει να, για να ολοκληρωθούν προϋποθέτουν τη σηματοδότηση. Δεν νομίζω ότι παραδόθηκα την περίοδο. Δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί ο διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Διονέλης της ΕΡΓΟΣ, έλεγε ότι παραδόθηκαν το 2018. Αλλά εδώ πέρα Το ETCS 88 σειρμούς και στο σύνολο του δικτύου. Αυτό είναι... στο υπόμνημά που μας κατέθεσε. Το ETCS. Σαν συμβάσεις προμήθειας υλικού. Ότι παραδόθηκαν το 18. Αν το λέει, έτσι θα είναι. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία. Δεν θυμάστε την ακριβή ημερομηνία. Παρότι ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ. Διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, σε έργο της ΕΡΓΟΣΕ όμως. Αφού είχε παραδοθεί το 18, άρα δεν πρέπει να το ξέρατε. Ως διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 18-19. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα χωρίς σηματοδότηση. Τι νόημα έχει το ETCS μόνο του? Μόλις παραδόθηκε λοιπόν το σύστημα αυτό το 18 για τους σειρμούς, η ΓΕΟΣΕ διατύπωσε παρατηρήσεις ότι το σύστημα δεν ήταν λειτουργικό εξαιτίας φθορών από εξωγενείς παράγοντες. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Μόλις παραδίδεται μία σύμβαση, κύριε, να διαπιστώνεται ότι υπάρχουν φορές... Δεν μιλάμε για το 18 τώρα όμως. Μα η ΓΕΟΣΕ το 18 διατύπωσε αυτό. Ότι δεν ήταν λειτουργικές. Βεβαίως. Ναι. Μόλις το παρέλαβε. Άρα έτσι το λέει το υπό. Έτσι λέει, ναι. Το παρέλαβε η ΓΕΟΣΕ. Τι να σας πω εγώ για τα. Για τους σειρμούς η ΓΕΟΣΕ το παρέλαβε, αφού η ΓΕΟΣΕ. Ναι. Στις... λέω, πώς το καταλαβαίνετε σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, παραλαμβάνει ένα σύστημα το οποίο δεν είναι λειτουργικό λόγω φθορών. Χωρίς να έχει λειτουργήσει καθόλου. Πόσα χρόνια πριν το εγκαταστάθηκε? Μέχρι να το 18 παραδόθηκε, λέμε, το έργο. Το έργο παραδόθηκε το 18. Και το 18 η ΓΕΟΣΕ διαπιστώνει. Και το 18 η ΓΕΟΣΕ διαπιστώνει ότι το σύστημα δεν είναι λειτουργικό. Δεν είναι λειτουργικό λόγω φθορών. Λόγω φθορών από εξωγενείς παράγοντες. Παρακαλώ, ρωτήστε τα στελέχη της ΓΕΟΣΕ για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Δεν έχω τα έγγραφα, δεν έχω την πληροφορία. Και από τη στιγμή λοιπόν που γίνονται όλα αυτά τα ζητήματα, πώς είναι δυνατόν όλες αυτές οι συμβάσεις να είναι τμηματικές, να μην εκτελούνται στην ώρα τους, να μην συμπίπτουν οι προδιαγραφές, να υπάρχουν προβλήματα λειτουργικότητας? Πού οφείλονται αυτά τα πράγματα? Κοιτάξτε, είναι νομίζω πολλοί παράγοντες και άπτονται διαφόρων ζητημάτων. Ουσιαστικά το ένα είναι γενιές επενδύσεων. Με διαφορετικό τρόπο βγαίναν τα έργα στη δεκαετία του 90, με διαφορετικό τρόπο αργότερα. Ένα θέμα. Εφαρμόστηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα. Σχετίζονται με την ανάγκη να έχουμε ολοκληρωμένα τμήματα για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται. Αν τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα, μπορούμε να συγχρηματοδοτήσουμε μεταφέροντας ένα έργο ως έργο γέφυρα μόνο την επόμενη προγραμματική περίοδο. Μετά χρειαζόμαστε μία με δύο προγραμματικές περιόδους για να ξαναεντάξουμε ίδιο. Σε ποια κατηγορία αναφέρεστε? Αναφέρομαι στην κατηγορία που λένε και οι εμπειρογνώμονες, ότι τα έργα αυτά τιμματοποιήθηκαν για να εξυπηρετηθούν επιχειρηματικά συμφέροντα ανταγωνιστικών εταιριών. Εγώ σε αυτό το κομμάτι αναφέρομαι. Κοιτάξτε, σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον στην περίοδο της δικιάς μας, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάποια ειδική ενέργεια που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τώρα, από εκεί και πέρα. Μα όλες οι συμβάσεις έτσι τρέχανε. Όλες οι συμβάσεις έτσι τρέχανε. Κοιτάξτε, αν έχω μία σύμβαση, έχω συμβάσεις μικρού μεγέθους που εντάσσονται στις δυνατότητες. Μιλάμε για τις μεγάλες συμβάσεις που αφορούν ολόκληρο το δίκτυο. Μα δεν μπορούσε να γίνει σύμβαση σε όλο το δίκτυο. Σύμβαση ολοκληρωμένου δικτύου είναι 2, 6, 35 και 7, 17. Οι συμβάσεις
που σχετίζονται με έργα. Το GSMR δεν είναι ολοκληρωμένο δικτύο, με συγχωρείτε πολύ. Δικτύου. Το ATCS δεν είναι ολοκληρωμένο δικτύο. Τι μας λέτε τώρα. Μα έχω τμήμα το οποίο δεν είχε κατασκευαστεί κατ' ελάχιστο. Άλλο πράγμα, η σύμβαση το είναι για όλο το δίκτυο. Μα πώς θα δώσω σύμβαση για όλο το δίκτυο, όταν θα πρέπει να για όλο το δίκτυο ήταν η σύμβαση και την κατατηματικά. Ήταν για όλο το δίκτυο. Αν θα κατασταθεί, έχω ένα καινούριο κομμάτι τώρα. Για παράδειγμα, το Κιάτο. Μάλιστα. Μετά το Κιάτο. Πώς θα μπορούσε να μπει σε σύμβαση, σε έργο, σε περίοδο που δεν υπήρχε πριν. Νομίζω ότι είναι ζητήματα σχεδιασμού. Μπορεί να συζητήσει κανείς λεπτομέρειες γι' αυτά, αλλά σχετίζεται και με την περίοδο. Οι πόροι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι. Ναι, ωραία. Το τι μεταέφεραν τα βαγόνια της Τρενοσέ, τα εμπορικά, το γνωρίζατε ως πρόεδρος της Τρενοσέ, ή ήταν σε γνώση της Τρενοσέ. Η Τρενοσέ λαμβάνει φορτωτική, η οποία περιλαμβάνει όλα τα Μπορούσε να ελέγξει. Κοιτάξτε, να ελέγξει τι. Να ελέγξει τι είναι περιεχόμενο. Αν ανταποκρίνεται αυτό που γράφει φορτωτική σε αυτό που μεταφέρεται. Αν είναι σφραγισμένο. Αν έχει μολυδό σφραγίδα, όχι βέβαια. Αυτά είναι για εισαγωγές του εσωτερικού. Το εσωτερικό, αν εγκαταστάθηκαν σε εγκαταστάσεις τρένο, προφανώς ελέγχει. Έχετε έτοιμο το εμποροκιβώτιο. Όταν το εμπορευματοκιβώτιο, σας λέω, είναι τρανζιτ, δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Αφήστε το, λέω το εσωτερικό. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι ότι. Μπορείτε να ελέγξετε χρόνια το περιεχόμενο. Έχετε τέτοια υπηρεσία ελέγχου του περιεχομένου να ανταποκρίνετε. Υπηρεσία ελέγχου του περιεχομένου. Υπήρχε στην Τρενοσέ. Σχετίζεται με τις υπηρεσίες στιβασίας. Αν οι υπηρεσίες στιβασίας, κατ' ελάχιστον πρέπει να ξέρουν τα ειδικά βάρη για να μπορέσουν να φορτώσουν. Πώς θα το κάνουν αλλιώς. Άρα δεν μπορούσατε να ελέγξετε το περιεχόμενο, βασίζεστε με βάση τις φορτωτικές. Σε όλο τον κόσμο, όλοι οι σιδηρόδρομοι με βάση τις φορτωτικές δουλεύουν. Και ο ΣΕ το ίδιο, δεν μπορούσε να ελέγξει τι μεταφέρονται πάνω στο δίκτυο του. Ο ΣΕ μετά τις νέες σιδηροδρομικές οδηγίες έχασε τη δυνατότητα ελέγχου και επιθεώρησης. Δεν είχε καμία δυνατότητα να ελέγχει τίποτα, διότι πλέον η αρμοδιότητα αυτή πήγε στις λειτουργούσες επιχειρήσεις. Οι οποίες πιστοποιούν ίδιες τον εαυτό τους. Τι να πιστοποιούν, το φορτή, δηλαδή, ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος είναι η ίδια εταιρεία. Σε σχέση με τι. Με τη συντήρηση. Η συντήρηση είναι μια ιδιομορφία στην ελληνική περίπτωση με τον τρόπο που η Τρενοσέ αποκτήθηκε με σύμβαση η οποία ήταν σύμβαση που κατακυρώθηκε στην Hellenic Train από το Taipei. Οπότε δηλαδή στην Ελλάδα η Τρενοσέ, η Hellenic Train τώρα είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος, η Εργοσέ είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος και η ΟΣΕ είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος για τα δικά τους στοιχεία, για τα αντίστοιχα τους κομμάτια. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Καραθανασόπουλε, για ποια κομμάτια μιλάμε. Για τη συντήρηση του δικτύου. Για τη συντήρηση του δικτύου. Ο ΟΣΕ το επισκευάζει και ο ίδιος ελέγχει και το πιστοποιεί. Δηλαδή είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος. Όχι, χρειάζεται νόμπο. Σε κάποιο δραστηριο, αν το έργο είναι καινούριο και τα λοιπά, χρειάζεται notified body για να πιστοποιήσει. Μα είναι οι ίδιες εταιρείες που τα πιστοποιούν. Όχι, δεν είναι notified body για τα έργα. Η ΡΑΣ έχει πιστοποιήσει συγκεκριμένες εταιρείες. Η ΡΑΣ ζητάει από τον ΟΣΕ πιστοποίηση από πιστοποιημένο οργανισμό. Που είναι ο ίδιος, η θυγατρική του. Ούτε η θυγατρική του. Εσείς μιλάτε τώρα για οχήματα, για τροχαίο υλικό. Για τροχαίο υλικό. Εφόσον ΟΣΕ για τη συντήρηση του δικτύου ο ίδιος κάνει τον έλεγχο και έχει αντίστοιχη. Όταν κάνεις εσωτερικές εργασίες που δεν χρειάζονται πιστοποίηση, εργασίες παραλαβής προκειμένου να δοθεί τμήμα σε δραστηριότητα, το δίνει η ΡΑΣ εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Τα οποία πιστοποιητικά οφείλουν να φέρουν οι ανάδοχοι. Εσείς είπατε στην αρχή ότι υπηρετήσατε μία προβληματική δομή. Ναι. Τι κάνατε για να αλλάξει αυτός ο χαρακτήρας της προβληματικότητας. Προσπαθούσα να οριμάσω την αντίληψη, αν θέλετε, στο ευρύτερο κομμάτι της ανάγκης επανασύστασης του σιδηροδρόμου ή απόκτησης βασικών λειτουργιών. Ξέρετε, το χειρότερο κομμάτι στον τρόπο που έγινε ο διαχωρισμός των εταιριών και αυτό κυρίως είχε σημαντική επίπτωση στον ΟΣΕ, είναι ότι ολόκληρες διευθύνσεις γίνανε ανεξάρτητες εταιρείες. Αυτό έχει σαν συνέπεια, για παράδειγμα,
ο ΟΣΕ να πληρώνει φόρο ακίνητης περιουσίας για υλικό το οποίο διαχειρίζεται η ΓΕΟΣΕ. Ο ΟΣΕ δεν έχει πλέον το Μητρό και από εκεί και πέρα επιβαρύνεται και με πρόστιμα, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορέσει να κάνει ορθή δήλωση ο Δήματος. Λέω το πιο απλό παράδειγμα. Άρα λοιπόν, να μιλήσουμε για ευρύτερα ζητήματα. Στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να γίνει όταν δεν υπάρχουν κοινές αρχές, κοινοί άξονες που να καθορίζουν την προτεραιότητα. Όταν για παράδειγμα ο ΟΣΕ έχει ανάγκη να εξυπηρετήσει το δίκτυο και την κυκλοφορία, άρα έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με τη ΓΕΟΣΕ είναι να αυξήσει τον αριθμό ακινήτων, άρα κομμάτια της υποδομής, τα οποία θεωρούν ότι δεν χρησιμοποιούνται, να δοθούν με νοικιάσεις ενδεχομένως 30 και 40 χρόνων. Ουσιαστικά η ΕργοΣΕ να σχεδιάζει με βάση τον κύκλο των κοινοτικών πλαισίων στήριξης και ουσιαστικά στο τέλος η συντήρηση των οχημάτων να γίνεται από το τμήμα που είναι πλέον τμήμα ιδιωτικής εταιρείας με μονοπωλιακά χαρακτηριστικά ενδεχομένως. Όλο αυτό είναι μία δομή η οποία είναι προβληματική. Μας περιμένει κανείς... συγκεκριμένες πράξεις πήρατε, συζητήσατε λοιπόν να έρθει ο ΕργοΣΕ στον έλεγχο του ΟΣΕ. Βεβαίως το ζητούσαμε. Το ζητήσατε εγγράφως από τον Υπουργό. Το ζητήσαμε από τον Υπουργό. Εγγράφως από τον Υπουργό. Σε ένα βαθμό το συζητούσε και αντίστοιχη θέση υπήρχε από τον πολιτικό οργανισμό που λειτουργούσε. Και τι έγινε, δεν έγινε τίποτα. Παρέμεινε η ίδια κατάσταση. Μπορούσαμε την περίοδο του μνημονίου να κάνουμε τέτοιες αλλαγές. Τι εννοείται αν μπορούσε να. Γιατί ποιος σας έλεγε ότι δεν μπορεί να ενοποιήσετε μια θυγατρική να ενοποιηθεί με τη μητρική της? Ποιος το απαγόρευε? Μα κοιτάξτε. Ποιος το απαγόρευε η ενοποίηση της θυγατρικής με τη μητρική της? Αφού... Και ο έλεγχος του ΟΣΕ πάνω στην ΕργοΣΕ. Δεν λέω γιατί τρένωσε. Ο έλεγχος του ΟΣΕ πάνω στην ΕργοΣΕ έχει να κάνει με τον ευρύτερο έλεγχο των θυγατρικών από τις μητρικές στο δημόσιο τομέα, στις ΔΕΚΟ. Σε πάρα πολλές ΔΕΚΟ ουσιαστικά αυτονομείται μετά από ένα μεγάλο βαθμό η θυγατρική. Για πείτε, μου άλλη μία, πείτε μου άλλη μία που υπάρχει αυτό, που βλέπετε πάρα πολλές. Ναι. Πείτε μου άλλη μία ΔΕΚΟ. ΔΕΔΙΕ και τα λοιπά με τη ΔΕΗ έχουν σχέση. Καλά, αυτά είναι το σπάσιμο των καθετοποιημένων δομών που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά έχει έλεγχο, είχε έλεγχο και πριν το διαχωρισμό. Είχε έλεγχο, αφού ήταν μητρική τη. Το διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο το όριζε η ΔΕΗ. Δεν το όριζε κανένα άλλο. Δεν τόνιζε κανένας άλλος. Ενώ από την πρώτη στιγμή ύπαρξης τη ΕργοΣΕ δεν διόριζε το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΣΕ. Γιατί δεν το βάλατε αυτό λοιπόν? Είναι κοινό. Δεν είναι κοινό καθόλου. Δεν είναι καθόλου κοινά έτσι όπως τα λέτε. Τα παρουσιάζετε κατά βάση πώς τα θέλετε. Και γι' αυτό πέστε και σε πάρα πολλές αντιφάσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων που δεχτήκατε από άλλους σε σχέση με τα συστήματα ασφαλείας και το ρόλο τους. Εντάξει κύριε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.